Κύριε Αρσένη, καλή σας μέρα. Ότι καλημέρα. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε. Ξέρετε, εμείς είμαστε τα μικρά μέσα, που δεν ξέρω αν έχετε έτσι υπόψη σας. Έχουμε μια άλλη πολιτική. Δεν υπακούμε και τόσο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα μεγάλα κανάλια και τα συμφέροντα αυτά. Και προσπαθούμε να δώσουμε λόγο και σε ανθρώπους που έχουν μια άλλη φωνή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ ειλικρινά που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και σας καλημερίζω. Είναι δικιά μου χαρά και πραγματικά αυτές τις μέρες έχω μιλήσει με τα μέσα, είτε ραδιόφωνα, είτε εφημερίδες και κάποιες τηλεοράσεις της Κρήτης, και θα ήθελα να καταθέσω πως εντυπωσιάζει σοβαρότητα και των ερωτήσεων και των συζητήσεων, κάτι που, αν θέλετε να μεταφέρω την εμπειρία μου, πολλές φορές σπανίζει στα κεντρικά ή στα μέσα της Αθήνας. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε αυτό σε εμάς, γιατί είμαστε η μικρή της υπόθεσης, αλλά προσπαθούμε τέλος πάντων την τοπική κοινωνία να την ενημερώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Η αφορμή που έτσι σας ψάξαμε ως ραδιόφωνο είναι τα χημικά της Συρίας, κύριε Αρσένη, που φαίνεται ότι δεν θα τη γλιτώσουμε και μέχρι τέλος του Μάρτη θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Μας έχουν μιλήσει και επιστήμονες από εδώ και έχουμε δει όλη την ιστορία, ότι τέλος πάντων δεν το γλιτώνουμε αυτό. Τι λέει η Ευρωβουλή, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να είναι μπροστάρισα σε ένα τέτοιο ζήτημα, όπως και στο φαρμακονί θα σας ρωτήσω στη συνέχεια, αλλά επειδή αφορά την Κρήτη και την ενδιαφέρει πάρα πολύ, πώς το βλέπετε εσείς αυτό το θέμα και τι έχουν γίνει, έχουν ενημερωθεί οι Ευρωπαίοι για αυτό το ζήτημα, τι λέει η Ευρώπη γι' αυτό, δέχεται? Με το που πραγματικά πληροφορηθήκαμε όλοι δυστυχώς από τις εφημερίδες και από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα του BBC, το γεγονός ότι ξεκινάει η διαδικασία της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας, που στη δικιά μας γειτονιά, ανοιχτά της Κρήτης, στα διεθνή ύδατα, έκανα αμέσως ερώτηση κοινοβουλευτική προς την υπεύθυνη των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Άστον. Αλλά και προφανώς ξεκίνησα να πιέζω την ελληνική κυβέρνηση με τα δελτία τύπου. Mm-hmm. Και για ποιο λόγο την ελληνική κυβέρνηση? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή και η μόνη που έχει δικαίωμα να μας εκπροσωπήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει λάβει αυτές τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή μέσα από το δικό του οργανισμό για τα χημικά όπλα, το πώς και πού θα κατασταθούν τα χημικά όπλα της Συρίας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είχα παρέμβει και πριν, όταν είχα προσπαθήσει να τα στείλουν στην Αλβανία, mm-hmm, τα χημικά mm-hmm. όπλα. Και τελικά η Αλβανία, είχα κάνει να τα θέσει και τότε ερώτηση, η Αλβανία βέβαια αντέδρασαν οι κάτοικοι, mm-hmm. και η κυβέρνηση της Αλβανίας άκουσε τους πολίτες που αντιδρούν και αρνήθηκε το να δεχτεί τα χημικά. Αντίθετα, η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν κινητοποιείται, δεν πληροφορείται, δεν ζητάει εγγυήσεις, δεν ζητάει την αποτροπή της καταστροφής των χημικών ανοιχτά της Κρήτης, και έτσι μένει η Ελλάδα χωρίς εκπρόσωπο στον ΙΕ. Αυτό είναι που βιώνουμε. Και παρόλο που έχει την Προεδρία, δεν ξέρω αν αυτό θεωρείτε ότι είναι ουσιαστικό, είναι πια τυπικό αυτό, το ότι έχω την Προεδρία, αλλά εμείς αντιλαμβανόμαστε ως απλοί πολίτες ότι θα μπορούσε να μπει επιτακτικά αυτό το θέμα από τη στιγμή που αφορά την ίδια τη χώρα που προεδρεύει. Έτσι ακριβώς είναι. Και αν η Ελλάδα φοβάται να βγει δυνατά mm-hmm. με το θέμα και να μείνει μόνη της, δεν χρειάζεται να είναι μόνη της. Ως Προεδρία mm-hmm. έχει πάρα πολύ κύρος και για να πιέσει την κυρία Άστον, επίσης να πιέσει τον ΟΗΕ, έχει πάρα πολύ κύρος και για να συγκροτήσει μια ομάδα με την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία, πιθανά άλλες χώρες όπως η Κροατία, η Κύπρος, που μπορεί να έχουν, που δεν έχουν να κερδίσουν παρά μόνο έχουν να χάσουν mm-hmm. από το να καταστραφούν τα χημικά στην Μεσόγειο, και να θέσει το ζήτημα πάρα πολύ δυναμικά, και το ζήτημα της αποτροπής της καταστροφής των χημικών στη Μεσόγειο, αλλά και το ζήτημα των εγγυήσεων. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι πάει να γίνει ολοκληρωμένα. Έχουμε μια σειρά από αντιφατικές πληροφορίες, δεν έχουμε τις απαραίτητες επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό, αν θέλετε, δίνει τροφή στην ανησυχία και στις υποψίες mm-hmm. για αυτό που πάει να γίνει. Ακριβώς.
Μάλιστα. Εσείς τι ενημέρωση έχετε, γιατί μιλώντας και με ειδικούς εδώ από τα πανεπιστήμια της Κρήτης, δεν ξέρουν οι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι γι' αυτό, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τίποτα, δεν έχουν καμία ενημέρωση και σαφώς και δεν μπορούν να απαντήσουν και στα δικά μας τα ερωτήματα. Γιατί δεν συμμετέχουν οι επιστήμονές μας σε μια τέτοια κατάσταση και να συμβουλεύσουν την πολιτεία ίσως, αλλά και να πάρουν θέση? Και πώς το βλέπετε από εδώ? Υπάρχει περίπτωση να το αποτραπεί αυτή η καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο, κύριε Αρσένη? Βλέπετε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε? Γιατί η Κρήτη κάνει ό,τι κάνει, δεν ξέρω στις υπόλοιπες έτσι, περιφέρειες τι γίνεται, αλλά στα μέσα τα κεντρικά δεν γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά για αυτό το θέμα που θα έπρεπε. Κοιτάξτε, η Αλβανία δεν έχει κρίση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Mm. Η ίδια αρνήθηκε να γίνει στην περιφέρεια, στην επικράτειά της καταστροφή. Πιστεύω ότι και η Ελλάδα, αν πραγματικά σταματήσει να στουρθοκαμιλήσει, και δεν γνωρίζουμε και γιατί, για ποιο λόγο κάνει, κρύβεται και αποποιείται των εθνών της, των ευκαιριών της κιόλας μέσω της ελληνικής προεδρίας. Είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να απαντηθεί. Για ποιο λόγο ο κύριος Βενιζέλος φαίνεται να, και η κυβέρνηση να αρκείται στο να μας μεταφέρουν, όπως θυμάστε την πρόσφατη δήλωσή του, και άλλα και την απάντηση τους στις επερωτήσεις των βουλευτών της Κρήτης, να μας παραπέμπουν στην δήλωσή του ότι είχε μιλήσει με κάποιο στέλεχος περιβαλλοντικής οργάνωσης που του μετέφερε. Το αποτέλεσμα μιας συνάντησης τηλεφωνικής που είχε συμβεί μεταξύ άλλων οργανώσεων και του οργανισμού του ΟΗΕ, και το αποτέλεσμα ήταν καθησυχαστικό. Για μια συνάντηση που δεν συμμετείχε καν ο Υπουργός ή κάποιος τέλεχος του Υπουργείου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, και πόσο μάλλον όταν ανακαλύψαμε ότι από τις τρεις οργανώσεις που είχε κατονομάσει ο κ. Βενιζέλος, η μία δήλωσε δημόσια ότι ποτέ δεν παρέστησε κάποια τέτοια συνάντηση. Η δεύτερη, τουλάχιστον με το όνομα που περιγράφει ο κ. Βενιζέλος, δεν υπάρχει. Οπότε υπάρχει μια έλλειψη σοβαρότητας και έλλειψη σαν να μην θέλει η κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της σε αυτό το θέμα, και δημιουργεί ερωτηματικά για ποιο λόγο αποφεύγει να κινητοποιήσει τον ΟΗΕ, να κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Βλέποντας τη συγκλονιστική αυτή αδράνεια της κυβέρνησης, όλοι χρειαζόμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό. Επειδή είμαι εισηγητής της έκθεσης του Κοινοβουλίου για την 68η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχα συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον οποίο και δημόσια, και είναι και μαγνητοσκοπημένο κιόλας, αλλά και στην κατηδία μας συνάντηση, του έθεσα το θέμα των χημικών της Συρίας, της ανάγκης να αποτραπεί η καταστροφή τους ανεξάρτητης Κρήτης, της έλλειψης πληροφορίας και διαφάνειας. Ο άνθρωπος δεν ήταν ενημερωμένος, γιατί πολύ απλά κανένας δεν τον είχε ενημερώσει, και δεσμεύτηκε δημόσια αλλά και στην κατηδία συνάντησή μας να τα μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Ban Ki-moon, αλλά και στους υπευθύνους και στους επικεφαλείς των οργανισμών του ΟΗΕ που ασχολούνται με το θέμα, είτε είναι για τα χημικά είτε είναι για τα θέματα περιβάλλοντος της Μεσογείου. Αυτό το πολύ απλό πράγμα, γιατί δεν το κάνει ο κ. Βενιζέλος? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της? Μάλιστα. Ρητορική η ερώτηση, φαντάζομαι, κύριε Αρσένη, έτσι. Φαντάζομαι ότι και γι' αυτό το λόγο είστε ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, έτσι. Εκλεγήκατε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ναι, κάτι δεν σας πήγαινε καλά, καταλαβαίνω μετά. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και πολλούς άλλους λόγους, αυτό που έχει ξεκυλήσει, η σταγόνα που έχει ξεκυλήσει στο ποτήρι, ήταν η ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης, από όπου κατάγομαι. Και όταν φτάνουμε να πουλάμε το νερό σε μια πολυεθνική για πάντα, αφού έχουμε την εμπειρία από την Αγγλία της κυρίας Θάτσερ, από τη Γαλλία, από την Αργεντινή, από οπουδήποτε δοκιμάστηκε, ότι ήταν αυτή η πώληση, πολλαπλασιασμός της τιμής του νερού, μείωση της ποιότητας, διακοπές στους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, πολλαπλασιάζονται, αλλά και τρομερά κέρδη για την επιχείρηση που δεν μοιράζει το κοινωνικό σύνολο, το να πάμε να το κάνουμε στη χώρα μας ξανά αυτό το αποτυχημένο μοντέλο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας μας να συνυπογράψει. Μάλιστα. Έχετε κάνει πάντως αρκετές παρεμβάσεις, βλέπω. Για να πάμε, θέλω να σας ρωτήσω και για κάποιες άλλες παρεμβάσεις σας. Δεν μου απαντήσετε αν πιστεύετε ότι με
τις φωνές του κόσμου, με την πίεση του κόσμου και της κοινωνίας, ας πούμε, ιδιαίτερα της Κρήτης, αν μπορεί κάτι να γίνει. Γιατί έχουμε και ευρωεκλογές, οπότε πιστεύω, είναι ένα χαρτί κι αυτό. Πιστεύω ναι, βλέπω ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι βουλευτές της Κρήτης, που σημαίνει ότι νιώθουν την κοινωνική πίεση, και ακόμα και οι βουλευτές της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι, δείχνει ότι διακομματικά αισθάνονται οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή την πίεση από τον κόσμο της Κρήτης που αντιδρά. Είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή αυτή η αντίδραση να εξαπλωθεί και στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο, που επίσης θα έχει μια... είναι εκτεθειμένη, είναι στην, και σε αυτούς είναι απέναντι το σημείο της καταστροφής, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου, και κανονικά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον σε αυτούς που είναι άμεσα, συνορεύει η περιοχή με τον τόπο τους, πρέπει αυτή να δυναμώσει, όπως πρέπει να ενωθεί και το κίνημα που δημιουργείται εναντίον των καταστροφής των χημικών στην ανοιχτά της Κρήτης και στα διεθνή ύδατα, στη Μεσόγειο, να ενωθεί και αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα με αυτό που υπάρχει, είναι πολύ δυναμικό επίσης στην Νότια Ιταλία. Αυτή η ισχυή συνδιενώση είναι που πραγματικά μπορεί να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον και να το παρακολουθούμε και να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να ενωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις, όπως λέτε, σημαντικό για να αποτραπεί αυτό. Και δεν ξέρω τώρα εσείς γιατί πιστεύετε, κύριε Αρσένη, ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή σε μια κλειστή θάλασσα και όχι ένας ωκεανός, παράδειγμα, να γίνει αυτό για οικονομικούς μόνο λόγους. Καταρχήν δεν θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μου στη θάλασσα. Δεν θα πρέπει να είναι σε ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον, δεν θα πρέπει να είναι μακριά από τα μάτια των πολιτών και τον κοινωνικό έλεγχο. Φοβάμαι ότι αναζητήθηκε από την αρχή, από τη στιγμή που οι μεγάλες χώρες που έχουν γνώση στην καταστροφή και τεχνογνωσία στην καταστροφή των χημικών αρνήθηκαν την ευθύνη τους, όπως και οι χώρες που τα παρήγαγαν, όπως είναι και η Ρωσία και άλλες αναπτυγμένες και άλλες χώρες, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που παράγουν αυτά τα χημικά, αρνήθηκαν την ευθύνη τους να αναλάβουν την καταστροφή, ψάξαν να βρουν μια δύναμη χώρα. Πρώτη στη λίστα ήταν η Αλβανία. Όταν και η Αλβανία το αρνήθηκε, αποφασίστηκε το κέντρο του, κατά τη γνώμη τους, πουθενά, εκεί πέρα που δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις, στη μέση της Μεσογείου. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως σας ακούω κάπως αισιόδοξο ότι αν γίνουν όλα αυτά, ότι κάτι μπορεί να γίνει και να αλλάξει, έτσι. Πολύ επιφυλακτικά αισιόδοξος. Πραγματικά είμαι αισιόδοξος μόνο αν κλιμακωθεί η κινητοποίηση του κόσμου και αν κλιμακωθεί αυτή η πολιτική πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή. Σε εκείνο το ενδεχόμενο είμαι αισιόδοξος, όπως πετύχανε στην Αλβανία, ότι θα πετύχουμε και στη δικιά μας γειτονιά. Αλλά θα πρέπει για να γίνει αυτό πραγματικά να πολλαπλασιαστεί η κινητοποίηση. Από την πλευρά μου κάνω ό,τι μπορώ, αξιοποιώ ποια ευκαιρία υπάρχει, και αυτό ζητάμε να κάνει και η κυβέρνηση, τίποτα παραπάνω. Και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι σύνορά της, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή πρέπει να έχει πρώτο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το φαρμακονήσι, κύριε Αρσένη. Δηλαδή, έχει έτσι πιαστεί ψυχή μας, ειλικρινά, με αυτό, με τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα μωρά τους, και όλες αυτές οι καταγγελίες που ακούστηκαν από τους ίδιους. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα, για να σταματήσουμε πια να έχουμε θύματα και στο φαρμακό αλλά και στη Λαμπεντούτζα, έτσι? Είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή τους ανθρώπους κατά το δοκούν μόνο όποτε μας συμφέρει, θέλουμε φτηνά εργατικά χέρια ή δεν ξέρω τι άλλο. Πώς μπορούμε να... Τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πριν περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι όπως υπάρχουν καταστροφές που απειλούν την Κρήτη και να μειώσουν να υποβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν που είναι γύρω από την Κρήτη και φταίνε άλλοι, υπάρχουν και πράγματα που γίνουν και στην Κρήτη που πρέπει να προσέξουν. Και όπως γνωρίζετε, τη στάση μου για τη Μονή του Οπλού, και είναι ένα θέμα με την επένδυση εκεί πέρα, έχω εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις μου. Πρέπει να βλέπουμε και αυτά που γίνονται και μπορούν να υποβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, την υγεία των πολιτών, στη συγκεκριμένη περίπτωση των χημικών, και να πλήξουν τον τουρισμό. Πρέπει να βλέπουμε και αυτά που κάνουν οι άλλοι και έχουν ευθύνη οι άλλοι, αλλά και αυτά που οι επιλογές που γίνονται καθημερινά και στο νησί, γιατί δεν φταίνουν πάντα οι άλλοι, μερικές επιλογές τις κάνουμε και εμείς πάντοτε. Τώρα, το θέμα του φαρμακονησίου είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει γίνει. Είναι συγκλονιστικό ότι πάει να καλυφθεί από τις δημόσιες δηλώσεις. Διάβασα στην Ολομέλεια
ακριβώς για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και τις δηλώσεις του Αμπντούλ Σαμπούρ Αζίζη, του Φαντά Μοχάμεντ Αχμάντι, του Εχσαντά Σούφι, ακριβώς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά και τις οικογένειές τους στο ναυάγιο, στη τραγωδία αυτή στο Φαρμακονήσι, που οι άνθρωποι είπαν ότι είδαν το λιμενικό, περιπίστευαν ότι θα έρθουν να τους σώσουν και τελικά δεν ήρθαν για να τους σώσουν, σηκώσαν ακόμα και ένα μωρό. Για να δουν οι λιμενικοί ότι έχει γυναίκες και παιδιά η βάρκα. Και όμως ακούγανε βρισιές εκ μέρους των λιμενικών προς τις γυναίκες. Προσπάθησε ένας ήρωας να ανέβηκε στη βάρκα του λιμενικού και πέταξε ένα ξύλο να σωθεί ένα παιδί και ο λιμενικός κλώτησε το ξύλο. Σκληρά πράγματα, τους βάλανε υπογράψεις στο χαρτιά χωρίς διερμηνείς. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται τυχαία, γίνονται επειδή υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική εντολή από το Υπουργείο να επαναπροωθούνται άτυπα και παράνομα όλοι οι πρόσφυγες πίσω στη Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τις δηλώσεις του κ. Βαρβιτσιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε και έχει καταγραφεί κιόλας στα ραδιοφωνικά και στη τηλεόραση ότι εφόσον δεν μπορούν να τους αποτρέψουν η Τουρκία δεν δέχεται πίσω τους πρόσφυγες, φροντίζει οι εντολές που έχουν οι λιμενικοί είναι με κάθε τρόπο να αποτρέπουν την είσοδο των προσφύγων από τη χώρα και να τους ξαναστέλνουν στην πράξη με κάθε μέσο πίσω προς την Τουρκία. Αυτή την εντολή και εφαρμόζουν οι λιμενικοί. Αυτή είναι η εντολή που σε αυτή την περίπτωση τους έκανε δήμιους. Και πραγματικά είναι μια συλλογική ευθύνη που έχουμε. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι είμαι καθόλου συμπαθής και προς τις ξαφνικό ξέσπασμα ανθρωπισμού εκ μέρους των άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν όλη την ηθική αυτουργία για αυτό που γίνεται. Είναι συνυπεύθυνες για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι μέσα από το Δουβλίνο 2, μια απόφαση βέβαια που ήταν συναπόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζουν αυτές οι κυβερνήσεις να τη στηρίζουν. Αυτό που γίνεται είναι ότι όποιος πρόσφυγας φτάνει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί πέρα και πρέπει να παραμένει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να στηβάζονται όλοι οι πρόσφυγες στα σύνορα του Νότου, αντί να μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε χώρα στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να τους φιλοξενήσει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι και πραγματικά έχουν για αυτές τις δολοφόρες. Δεν σημαίνει όμως ότι και εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε να παρανομούμε και να μετατρέπουμε τα στελέχη του λιμενικού που άλλες φορές σώζουν ζωές, να τους μετατρέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις σε δολοφόνους. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, αν θα αλλάξει κάτι και σε αυτό, να το δούμε δηλαδή διαφορετικά και να αλλάξει αυτή η συμφωνία του Δουβλίνου, όπως είπατε, να μην συμβαίνει αυτό. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλία η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας την Προεδρία. Μάλιστα. Να χρησιμοποιήσει τα τραγικά αυτά γεγονότα για να είναι τα τελευταία γεγονότα που θα συμβούν. Η τελευταία φορά που θα φτάσει πατέρας διωκόμενος από πόλεμο, είτε για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις από μια άλλη χώρα, θα φτάσει στον τόπο μας και θα χάσει στον ερχομό του τα παιδιά και τη γυναίκα του. Έτσι. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι πραγματικά απάνθρωπο. Τραγικό και απάνθρωπο. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλάτε σε μια περιοχή που έχει έτσι, αγροτική παραγωγή, θέλω δύο κουβέντες για τους σπόρους. Νομίζω ότι υπήρξε μια πρώτη μικρή νίκη, καταλαβαίνω, εκεί, με το να μην χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι αγρότες αποκλειστικά σπόρους των πολυεθνικών. Και επειδή μιλάμε σε μια περιοχή που έχει αγρότες, μεγάλη πλειοψηφία, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Αυτό καταφέραμε και για την πολλή δουλειά που από την αρχή μαζί με τους συνεργάτες μου βάλαμε σε αυτό το ζήτημα, καταθέτως την τροπολογία απόρριψης, φέροντας και άλλους ευρωβουλευτές μαζί μας στην συνυπογραφή της, στη στήριξή της, διευρύζοντας το κοινό που την υποστηρίζει μέσα στο κοινοβούλιο. Όμως δεν θα γινόταν κατορθωτό αν δεν υπήρχε κινητοποίηση η μαζική των συμπολιτών μας που στείλανε email, γράψανε Twitter, κάναν tweets, κάνανε στο Facebook σχόλια σε βουλευτές όλων των κομμάτων και όλων των χωρών, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε πετύχει την ομόφωνη απόρριψη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτής της νομοθεσίας, που τι προέβλεπε
πάρα πολύ δύσκολες διαδικασίες για όποιον θα ήθελε αγρότη, όποιον αγρότη ήθελε να καλλιεργεί τους σπόρους τους παραδοσιακούς, να τους κρατάει τους σπόρους για την επόμενη χρονιά και να τους ξαναφυτεύει. Να μην αγοράζει δηλαδή αποκλειστικά σπόρους από το εμπόριο. Αυτή τη δυνατότητα, τον τρόπο καλλιέργειας, αν θέλετε, που το φυσικό τρόπο καλλιέργειας, έτσι. Που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος από την εφεύρεση της Γεωργίας ως σήμερα. Του να κρατάω το σπόρο και να το ξαναφυτεύω. Του να είναι ο σπόρος δωρεάν. Αυτό θέλαν και να καταργήσουν με αυτήν την νομοθεσία. Βλέπουμε γενικότερα αυτή την κίνηση των μεγάλων πολυεθνικών να θέλουν να οικειοποιηθούν και να ιδιωτικοποιήσουν οτιδήποτε αυτή τη στιγμή δωρεάν, είτε είναι τα αποθέματα νερού, είτε είναι οι σπόροι, είτε οτιδήποτε φεύγουν κάθε φορά, και να τους βάλουν μια τιμή. Αυτό είναι που είχαμε απέναντί μας, καταφέραμε να το καταρρύψουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή θα συζητηθεί στην Επιτροπή, την εβδομάδα μας έρχεται στην Επιτροπή Γεωργίας, και πιστεύουμε και ότι εκεί πέρα θα συνεχίσει η προσπάθεια. Έχω καταθέσει και εκεί πέρα τροπολογία απόρριψης, και είτε θα επιλέξουμε να το απορρίψουμε, είτε θα επιλέξουμε να παγώσουμε και όλη τη διαδικασία, να μην ψηφίσουμε καν, ώστε να μένει αυτή η εκκρεμότητα και να μην μπορεί να προχωρήσει η νομοθεσία εκ μέρους των κρατών μελών. Μάλιστα. Και θα ήθελα τώρα, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα, να δύο κουβέντες για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Ακούμε μπόλικη κινδυνολογία πάλι τριγύρω μας. Τι γίνεται, πώς θα βλέπετε, θα υπερισχύσουν αυτό, θα υπερισχύσουν οι ευρωσκεπτικιστές, οι ακραίες δυνάμεις, διάφορα τώρα μένουν στο τραπέζι. Αυτές οι εκλογές, καταλαβαίνω, οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, και θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην οικονομική ενοποίηση, αν το έχω καταλάβει σωστά. Κύριε Αρσένη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα και τι πρέπει να προσέξει ο Έλληνας ψηφοφόρος, που πολλές φορές δεν φτάνει και όλη αυτή η ενημέρωση του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι πολύ προσιτή ή είναι, πώς το λένε, διοχετεύεται κατά το δοκούν, κατά το πώς συμφέρει τον καθένα. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, είναι πραγματικά βέβαιο ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται η οικονομική κρίση σχετίζεται και με τις πλειοψηφίες που υπάρχουν και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και ακόμα στο θέμα του Συμβούλιου είναι ακόμα πιο βαρύνουσα η σημασία των πλειοψηφίων που δημιουργούνται. Αλλά σε όλα τα άλλα θέματα νομοθεσία, είτε είναι περιβάλλον, είτε είναι γεωργία, είτε είναι αλεία, είτε και πολλές φορές και θέματα υγείας και τουρισμού, το Κοινοβούλιο έχει και έχει όλο και περισσότερο ρόλο. Αυτό όμως που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι είναι διακομματική η πλειοψηφία που επιλέγει το προς το που θα πάει οι νομοθεσίες, είτε είναι η Τραπεζική Ένωση, είτε είναι η κριτική προς τα και εξέταση της δουλειάς της Τρόικας αυτή τη στιγμή που γίνεται με την έκθεση στο Κοινοβούλιο ή κτλ. Είναι διακομματικά, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε την αριστερά, τους σοσιαλιστές, τους πράσινους και ένα κομμάτι των φιλελευθέρων, που όταν ενώνονται μαζί δημιουργούν μια πλειοψηφία προς την προοδευτικότερη πλευρά της πολιτικής και της νομοθεσίας, ή όταν οι φιλελεύθεροι ενώνονται με τους δεξιούς, με τους ακροδεξιούς και με τους συντηρητικούς της Αγγλίας, που έχουμε την πραγματικά τη ζυγαριά να γέρνει προς τη συντηρητικότερη, αυτή που βιώνουμε, αν θέλετε κιόλας, πλευρά της πολιτικής. Οι διαφορές είναι υπαρκτές και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να ξέρουν ότι με την ψήφο τους θα επηρεάσουν και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στη χώρα μας και τις πολιτικές που θα επικρατήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολυεπίπεδη ο τρόπος απόφασης και πολυπαραγωγικός ο τρόπος που βγαίνει μια απόφαση και δημιουργούνται οι πλειοψηφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται διακομματικές συνεργασίες και σίγουρα οποιαδήποτε ψήφος πηγαίνει από το κέντρο και πέρα, φοβάμαι ότι οδηγεί σε συντηρητικοποίηση των πολιτικών. Η ψήφος στην αριστερά, και στην οικολογία είναι μια ψήφος η οποία εγγυάται ότι δίνει απαραίτητες πλειοψηφίες προς τη σωστή κατεύθυνση.
της, της πολιτικής προς την πιο προοδευτική. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα, πάντως, θα, φαντάζομαι θα έχουμε την τιμή να τα ξαναπούμε και πριν τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω βέβαια εσείς τι θα γίνει με εσάς, κύριε Αρσένη, αν θα συμμετέχετε με κάποιο τρόπο στις ευρωεκλογές. Εφόσον, εμείς το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εφόσον υπάρχει κάποιο σχήμα και το οποίο μου επιτρέπει να με ανεξάρτητο τρόπο να συνεχίζω να εκφράζω τις απόψεις μου για την προστασία, για την χρησιμοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας ως μοχλού ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, θα είμαι παρόν και θα δώσω τη μάχη μου από αυτή τη θέση και από αυτή την υποψηφιότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, έτσι πάντα υπερβατικός και δίκαιος, και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που μιλήσατε εδώ μαζί μας σήμερα στην Ιερά Πέτρα. Ήταν μεγάλη μου χαρά και θα είναι μεγάλη μου χαρά να το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Την καλημέρα μας από εδώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον